Καλησπέρα. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο μια λειτουργία που έχουν σχεδόν όλα τα κινητά που είναι η εγγραφή ή η καταγραφή της οθόνης. Αν θέλουμε να καταγράψουμε δηλαδή μια λειτουργία που κάνουμε στο κινητό μας που ανοίγουμε μια εφαρμογή που να δείξουμε κάτι σε κάποιον άλλον είναι η εγγραφή οθόνης. Θα τη βρούμε συνήθως από το μενού γρήγορο ρυθμίσεων. Εγώ τώρα το δείχνω σε ένα κινητό Xiaomi, αλλά και σε ένα Samsung νομίζω είναι παρόμοια η διαδικασία. Γενικά ψάχνουμε να δούμε από το μενού γρήγορων ρυθμίσεων αν υπάρχει λειτουργία εγγραφή οθόνη, screen recording ή με κάποιο άλλο παρόμοιο όνομα. Σε μένα υπάρχει ήδη εδώ. Αν δεν το βρείτε σε Xiaomi θα πάτε εδώ που λέει επεξεργασία για να το προσθέσετε στο μενού γρήγορων ρυθμίσεων. Αν είναι για παράδειγμα εδώ κάτω στα ανενεργά θα το πατήσουμε παραταταμένα και θα βάλουμε την εφαρμογή εδώ. Εγώ το έχω, έχω όμως ήδη στο μενού γρήγορων ρυθμίσεων. Οπότε ένας τρόπος γρήγορος να ξεκινήσω μια καταγραφή είναι να πατήσω το κουμπάκι εδώ εγγραφή οθόνη. Ξεκινάει η εγγραφή. Κάτω δεξιά εμφανίζεται το κουμπί ελέγχου με το οποίο σταματάω την αναπαραγωγή. Για κάποιο λόγο όμω δεν φαίνεται εδώ στην οθόνη τώρα σε εσά. Ένα κόκκινο κουμπάκι είναι. Και όταν τελειώσω λοιπόν με την καταγραφή θα πατήσω το stop που είναι κάτω εδώ δεξιά και θα δημιουργηθεί ένα βίντεο το οποίο θα αποθηκευτεί στη συλλογή μου σαν ένα κανονικό βιντεάκι το οποίο μπορώ με... να το κάνω αν θέλω κοινοποίηση ή περαιτέρω επεξεργασία πια ως βίντεο. Για να αλλάξω τις ρυθμίσεις της εφαρμογής πρέπει να βρω την εφαρμογή αυτή στο μενού εφαρμογών κάπου. Σε μένα είναι εδώ στα εργαλεία, εγγραφή οθόνη. Φαίνονται εδώ και τα βιντεάκια που έχω καταγράψει και στις ρυθμίσεις. Έχει διάφορες λοιπόν ρυθμίσεις που μπορώ να αλλάξω. Θα πω ότι πιο βασικές είναι η ανάλυση, δηλαδή το πόσο Μεγάλη ή μικρή θα είναι η εικόνα. Επίσης η ποιότητα του βίντεο. Αν θέλω να έχω υψηλή ή χαμηλή ποιότητα. Όλα αυτά όσο πιο το ανεβάζω έχω καλύτερη ποιότητα αλλά έχω όμως και πιο μεγάλο βίντεο. Να αλλάξω αν θέλω τον προσανατολισμό. Και ένα βασικό είναι αν θέλω να έχω ήχο. Αν θέλω να παίρνω ε, καταγραφή και του ήχου από το μικρόφωνο ή καθόλου ήχο. Αυτές είναι οι πιο βασικές ρυθμίσεις και να τονίσω ότι αυτή τη λειτουργία θα τη βρούμε σχεδόν σε όλα τα κινητά με κάπως διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν βέβαια και εφαρμογές τρίτες που μπορείτε να εγκαταστήσετε. Αλλά συνήθως αυτές έχουν λίγο διαφημίσεις, είναι και κάπως πιο πολύπλοκες. Σας ευχαριστώ.